όλα τα σχολεία, δηλαδή τα δύο νηπιαγωγεία, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο και τον παιδικό σταθμό του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, αποφάσισε να κλείσει ο Δήμος μετά από την έγκριση που έλαβε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αιτία, η εμφάνιση επιβεβαιωμένου κρούσματος που αφορά σε μαθητή λυκείου που μεταφερόταν με λεωφορείο του ΚΤΕΛ, μέσω του οποίου μεταφέρονται και άλλοι μαθητές όλων των βαθμίδων. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου έχει πάρει απόφαση να είναι ξανά στα σχολεία λόγω εκτάκτων αναγκών και κοινωνικών συνθηκών ιδιαίτερων που επικρατούν στην περιοχή μέχρι Παρασκευή. Το οποίο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οδήγησε και στην σχετική απόφαση τη ΜΑΡΤ. Ουσιαστικά έχει προκύψει το εξής. Έχουμε από αργά χθες το βράδυ ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα μαθητή, ο οποίος είναι σε λεωφορείο σχολικό του ΚΤΕΛ και βάσει της ενηλασιμότητας που ακολουθήθηκε βγαίνουν 83 άτομα, μαθητές όλων των βαθμίδων, δηλαδή και του νηπιαγωγείου και του δημοτικού και του γυμνασίου αλλά και του λυκείου. Βγαίνουν 83 μαθητές, οι οποίοι μαθητές είναι στενές επαφές με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι κατά 70% οι μαθητές όλων των βαθμίδων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου μπαίνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, προγραμματίστηκε άμεσα σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου η διενέργεια μαζικών τεστ. Μαζικά τεστ έχουν προγραμματιστεί για το θέμα του κορονοϊού, όπου γίνεται και ειδική πρόβλεψη και για τους μαθητές, οι οποίοι θεωρούνται στενές επαφές με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αυτό θα γίνει στο σύνολο. Θα κάνουμε σε όλους τους, σε όλο το προσωπικό των υπηρεσιών γενικότερα, που υπηρετεί στην επικράτεια του Δήμου. Θα είναι τεστ rapid, το οποίο τεστ, εφόσον είναι θετικό, θα οδηγεί άμεσα σε μοριακό τεστ. Στο μεταξύ, όπως τονίζει ο Δήμαρχος, με αφορμή αντιδράσεις για την απόφαση του Συμβουλίου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού για έκτακτες συνθήκες και κοινωνικούς λόγους, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση. Και για άλλους λόγους, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε την αρμοδιότητα. Έχουμε ενημερώσει σχετικώς και με έγγραφο, το οποίο διαβιβάζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και τον ΕΟΔΗ και όλους τους αρμόδιους. Τουλάχιστον η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου είναι αυτή. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα σχολεία, όπως ξέρετε, ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και οι διοικήσεις τους. Οπότε αναμένουμε τις αποφάσεις.